Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Έχουμε δύο ζωντανές συνδέσεις. Πάμε να προλάβουμε το μέρος. 26.000 τόνοι από πλαστικά απορρίμματα. Είχαμε ασχοληθεί πριν από 10 μέρες με το συγκεκριμένο θέμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν κατευθυνθεί στους ωκεανούς. Αυτή τη στιγμή μεγάλο το περιβαλλοντικό πρόβλημα. Πάμε στον κύριο Αχιλλέα Πληθάρα. Είναι υπεύθυνος προγραμμάτων αποτυπώματος της WWF Ελλάς. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και στους τηλεθεατές του σταθμού. Μία κατάσταση που δεν ξέρω αν είναι αναστρέψιμη. Ένα ποσοστό, κάποια στοιχεία τα οποία προκαλούν προβληματισμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα? Είναι ξεκάθαρο ότι έχει επιδεινωθεί. Σκεφτείτε μόνο ότι από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, ας το πούμε έτσι αρχές του 2020 μέχρι σήμερα, μέσα σε 1,5 χρόνο και κάτι, 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών απορριμμάτων έχουν δημιουργηθεί. Μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσουμε όσο μπορούμε την πανδημία. Δηλαδή τι μιλάμε για ιατρικό εξοπλισμό, μάσκες κυρίως, μετά γάντια και οι συσκευασίες και τα τεστ τα οποία κατά κόρον χρησιμοποιούμε. Όλα αυτά 8 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτά, τα 25.000 τόνοι, που εγώ νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά ναι, δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή δεδομένα για να δούμε και πόσο είναι ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Έχουν καταλήξει λοιπόν αυτοί 25.000-26.000 τόνοι στις θάλασσες του κόσμου μέσα από διάφορες οδούς, κυρίως μέσα από ποτάμια. Και γιατί έχουν καταλήξει μέσα από ποτάμια? Διότι δεν λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όχι μόνο στην Ασία και την Αφρική που θα ήταν και το αναμενόμενο, αλλά και σε ανεπτυγμένες περιοχές όπως η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πούμε ότι μιλάμε για 26.000 τόνους που όπως μας λέτε είναι περισσότεροι. Κάποια στιγμή αυτά τα απορρίμματα αναφέρουν δημοσιεύματα, θα τα δούμε και στις παραλίες μας και μπροστά μας και στις θάλασσές μας, εκεί που κολυμπάμε δηλαδή το προσεχές καλοκαίρι. Ναι, είναι δεδομένο αυτό ότι κάτι θα δούμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι τόσο έντονο, διότι ξέρετε, σιγά σιγά έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε το πρόβλημα. Γιατί να γίνουμε σαφείς. Η πλαστική ρύπανση λόγω της πανδημίας, δηλαδή αυτά τα πεταμένα γάντια και οι μάσκες και οι συσκευασίες, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Σκεφτείτε ότι έχουμε συνηθίσει τις 11.500 τόνων πλαστικής ρύπανσης που κάθε χρόνο καταλήγει στις ελληνικές θάλασσες και τις βλέπουμε στις παραλίες. Αυτό είναι ένα περίεργο τρυπάκι. Έχετε δίκιο. Έχει γίνει οικείο το πρόβλημα στα μάτια μας και λέμε εντάξει. Το είδαμε και χθες, το είδαμε και προχθές, θα το δούμε και αύριο. Και βέβαια αυτό που δεν βλέπουμε είναι οι επιπτώσεις που συνδυάζονται, όχι μόνο στη θαλάσσια ζωή, με τα είδη που καταπίνουν τα πλαστικά και βρίσκουν το θάνατο, υπάρχουν και χειρότερα. Δηλαδή ακόμα και το πώς σιγά σιγά αυτά τα πλαστικά αρχίζουν και αποσυντίθενται σε μικροπλαστικά, τα οποία δεν τα καταπίνουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί, δεν τα βλέπουμε. Και έρχονται στο τραπέζι μας. Και μετά φτάνουν στο τραπέζι μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για λόγους που θα πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε. Και γιατί πρέπει να μας κάνουν να ανησυχούμε? Γιατί τα πλαστικά δεν είναι μόνο κάποια πολυμερή. Μέσα περιέχονται και κάποια πρόσθετα συστατικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να δίνουν τις ιδιότητες σε κάθε προϊόν. Κάποια από αυτά τα πρόσθετα ενοχοποιούνται για μια σειρά από επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, όπως για παράδειγμα τα φθαλικά άλατα. Εμείς πρέπει να τα αποφύγουμε αυτά. Γι' αυτό που λέμε είναι ότι αφενός θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος, έτσι ώστε να μην καταλήγουν πλαστικά στις θάλασσες και ανεξέλεγκτα, αλλά να γίνει σωστή διαχείριση και να ανακυκλώνονται όσο μπορούν. Και όσον αφορά εμάς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε το πλαστικό που χρησιμοποιούμε. Μάλιστα. Η μάσκα μπορεί να μην μπορούμε να αποφύγουμε, αλλά το να πηγαίνουμε για καφέ με το δικό μας ποτήρι, να έχουμε πάντα ένα παγούρι, πολύ και να μην αγοράζουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες πλαστικές συσκευασίες που δεν ανακυκλώνονται κιόλας, έλα μην τι άλλο είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Και με αυτή τη συμβουλή, κύριε Πληθάρα, να σας ευχαριστήσω και να σας αποδεσμεύσω και να σας πω εις το επανειδήν πολλά τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Με χαρά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.